Σε κλίμα συγκίνησης και με κάθε επισημότητα τελέστηκε το μνημόσυνο των 280 μαρτύρων Ιρών κλεισουριωτών θύματα της ναζιστικής θηριωδίας της 5ης Απριλίου του 1944 στην τοπική κοινότητα Κλεισούρας. Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους αντικοχαμένους κλεισουριώτες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με αρχαιρετική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότου Μητροπολίτου Καστοριάς κ. Σεραφή και πάνδυνο αρχαιρατικό μνημόσυνο. Τη ζωή του κόσμου σου ζωήσαμε σε αυτό, κύριε Ανάπτωσον, τα σπιτά σου και εκεί μέρα του νοσοπάτου, τον αντίποτα ράντο, τη σουρία όλα των φωτιμών Γεωργίου και των συναυτών αδερφέντων, υπό τον Γεωργίου Ιερέα σου και των συναυτών αδερφέντων, υπό των γερμανικών στρατευμάτων. Στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο όπου αναγράφονται όλα τα ονόματα εκείνων που έπεσαν θύματα από τους Γερμανούς κατακτητές. Το ιστορικό της ημέρας εκφώνησε ο Δημήτρης Μιξιώτης. Γύρω στις 7 που άρχισε να σουρουπώνει και για να αποφύγουν το σκοτάδι κατά την επιστροφή τους και υπό το φόβο φυσικά των ανταρτών, παίρνουν το σήμα από την επικεφαλής μέσω φωτοβολίδας να σταματήσουν και να γυρίσουν πίσω. Έχουν φτάσει μέχρι την πλατεία του Αγίου Νικολάου. Αν είχαν διαθέσιμο χρόνο, είναι σίγουρο πως θα συνέχιζαν και δεν θα αρκούνταν στα 280 αθώα θύματα που είναι ο τελικός τραγικός απολογισμός. Η Κλεισούρα όλο το βράδυ φλέγεται. Παντού σκοτωμένα παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι. Ακροτηριασμένα πτώματα, καμένες σάρκες, το αίμα ποτάμι. Όσοι άντρες επιστρέφουν στο χωριό το βράδυ, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Αλόφρονες αναζητούν τα προσφυλή τους πρόσωπα και αντικρίζουν τη φρίκη. Κάποιοι βρίσκουν μόνο τα κόκαλα των καμένων συγγενών τους. Μέχρι και ο ειδικός πληρεξούσιος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ορειοανατολική Ευρώπη, Χέρμαν Νόιμπάχερ, χαρακτήρισε τα γεγονότα της Κλεισούρας ως λουτρό αίματος. Ακολούθησε προσκλητήριο των νεκρών μαρτύρων Ιρών κλεισουριωτών από τον τελετάρχη της εκδήλωσης Μινά Γκαλίτσα μέσα σε κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένης ατμόσφαιρας. Νικολαίδου Βικτωρία, Νιάν Ιωάννα, Νιάνιου Πέτρος, Νταμπίζα Άννα, Νταμπίζα Κατίνα, Νταμπίζα Ιωάννη. Αμέσως μετά έγινε η κατάθεση στεφάνων. Στεφάνη κατέθεσε και η αναπληρώτρια γενική πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, κυρία Έγκερντ. Ενώ ακολούθησε απαγγελία ποίηματος από τους μαθητές και σχετικό τραγούδι από τις γυναίκες της Κλεισούρας. Δεν το ήλπιζα ποτέ, γλυκιά πατρίδα μου, σε τέτοια χάλια να σε δω. Σε αυτόν εδώ το μαρτυρικό τόπο θρηνούμε και τιμούμε τα 280 αθώα θύματα των κατοίκων της Κλεισούρας από την ναζιστική θηριωδία. Δίνουμε το μήνυμα ότι με την ιστορική ευθύνη που μας διακατέχει, αλλά και με ιστορική συνείδηση, με σεβασμό στην ιστορία και στις αξίες του λαού μας, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα, αλλά κυρίως από τη γερμανική κυβέρνηση, να αναγνωρίσει τις θηριωδίες αυτές εμπράκτως, δίνοντας στη χώρα μας τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μία ιδιαίτερη ημέρα για το χωριό αυτό. Πώς νιώθετε την Καστοριά και όλο αυτή την Ελλάδα? Φυσικά δεν μπορούμε δυστυχώς να αναιρέσουμε και να ακυρώσουμε αυτό που κάποτε γίνανε, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τους ώστε να μην ξεχαστούν ποτέ αυτά τα γεγονότα που γίνανε και όλοι μας να φροντίσουμε να μην επαναληφθούν ποτέ πια τέτοια γεγονότα. Αυτό που ζητάνε οι κλεισουριώτες εδώ είναι αποζημιώσεις. Die Regierung nichts anderes sagen als die offizielle Linie ist und die kennen sie alle. Όμως σαν εκπρόσωπο
άνθρωπος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και με την ιδιότητα αυτή είμαι σήμερα εδώ, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο παρά αυτό, παρά τη θέση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η οποία ήδη είναι γνωστή. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους αδικοχαμένους 280 κλεισουριώτες ολοκληρώθηκαν με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου.